Μάλιστα. Έχουμε Τάσο Νικολογιάννη. Ναι. Τον ίδιο. By himself. Σπάει τη σιωπή του. Λέγε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει το μάτς της χρονιάς. Ναι. Του κάτσε αυτή η ιστορία Πέμπτη Παρασκευή με τον COVID, που πραγματικά ήταν απίστευτο. 29 άτομα να 17 παίξει και 12 από το staff να κολλήσουν. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Βάσει του ΚΑΠ δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να το πω, δεν ισχύει το πρωτόκολλο το πέσινο και το προπέσινο. Αν αυτό ίσχυε, το μάτς θα είχε αναβολή για μια εβδομάδα. Ναι. Βάσει πρωτοκόλλου μιλάω πάντα. Ναι, ναι. Αυτό που το έδινε το δικαίωμα ΚΑΠ είναι να κάνει την αίτηση για αναβολή. Και την έπαιρνε πήρε την αίτηση για αναβολή. Απλά το ότι το μάτς βγήκε από Κυριακή Δευτέρα ουσιαστικά δεν είναι τίποτα. Κανονικά με βάση τον COVID έπρεπε το μάτς να πάει τουλάχιστον τετάρτη. Σε κάθε περίπτωση. Εκεί είναι απόφαση του Περλίγκα και είναι η ψηφοφορία. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει τίποτα άλλο. Πρέπει να πούμε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες θέλουν πάρα πολύ να το παίξουν αυτό το παιχνίδι. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις. Βλέπω φίλους του Παναθηναϊκού να λένε να μην κατέβει η ομάδα. Δεν είναι λύση αυτή να μην κατέβει η ομάδα. Να μην κατέβει η ομάδα. Όταν ο Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες θέλουν τόσο πολύ να το παίξουν αυτό το παιχνίδι και θέλουν να εξαντλήσουν όλους τους πιθανούς. Πάμε πρωτάθλημα, αρέσει. Να πάμε το πρωτάθλημα. Δεν το χαρίσουν το πρωτάθλημα. Δεν κατεβαίνω επειδή με βάλω να παίξω Τετάρτη, να βάλω να παίξω Δευτέρα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή κάπου λίγο να σεβαστούμε και τους προπονητές και το παίξουμε. Όχι μωρέ, τζαμπά είναι. Ο άλλος σου λέει τη γνώμη του, ωραία. Και εσύ του λες τη γνώμη για το μαγαζί, θέλω να κάνεις τις θυμές μισές. Απάντησε, ωραία, μπράβο. Ότι αν δεν κατέβεις να παίξεις, έχεις επιπτώσει για την νέα σεζόν. Όχι μόνο ποια είναι η τελευταία φορά που δεν κατέβηκε η ομάδα, ρε παιδιά. Ο Πάοκ στο κύπελλο. Με το Βουλινό. Όχι, ρε, όχι σε πρωτάθλημα. Όχι, σε πρωτάθλημα. Σε πρωτάθλημα όχι κατέβημα. Πρέπει να είναι με το Βουλινό ο Πάοκ. Πρέπει να πάμε 40 χρόνια πίσω. Τους πήρε και έφυγε. Είχε αποχωρήσει. Ναι. Να μην κατέβει καθόλου. Ο Ολυμπιακός με όφη. Εγώ τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ θυμάμαι. Ολυμπιακό με όφη. Τι όφη. Δεν είναι ένα παλιό. Η ΑΕΚ ήταν. ΑΕΚ με όφη. Όχι, Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Εξαιτίας του μάτς με τον Όφη. Εξαιτίας του μάτς με τον Όφη. Μπράβο. Εξαιτίας του μάτς Ολυμπιακού με τον Όφη. Ναι, μπράβο, και δεν είχε κατεβεί. Το 1979 έγινε. Ναι, πάμε λίγο παλιά. Ναι. Εντάξει, η επιθυμία πρώτη του Παναθηναϊκού ήταν να πάρει αναβολή και την πήρε. Η δεύτερη επιθυμία ήταν να πάει τουλάχιστον το μάτς Τετάρτη. Αυτό δεν θα κατάφερε, διότι πολύ απλά εκεί ψηφίζουν οι ομάδες. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Μπορούσαν να το κάνουν. Το οποίο επιβάλλεται από το πρωτόκολλο. Μπορούσαν να το κάνουν. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Όχι ρε αν βγαίνουν τα κουκιά, αν βγαίναν τα κουκιά μπορούσαν να το κάνουν. Ναι, βεβαίως. Αλλά θα έπαιζε και χωρίς τον πρίχο Παναθηναϊκός και νομίζω αυτό το μέτρησε ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι αυτό που λέει ο Κάρης. Αυτό είναι σημαντικό που λέει. Εάν το μάτς δεν γινόταν σήμερα και γινόταν αύριο μεθαύριο, θα γινόταν 99% με Έλληνα διαιτητή. Και όχι με τον πρίχ. Okay. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ομάδα στο ξενοδοχείο από χθες. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίστη, υπάρχει πολύ μεγάλη θέληση. Σίγουρα οι παίκτες έχουν κάνει λυπή προετοιμασία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Okay. Τις προηγούμενες μέρες δεν κάναν προπονήσεις, δυο τρεις μέρες δηλαδή δεν κάναν προπονήσεις. Χθες έκαναν προπόνηση. Και όσο αφορά την δεκάδα δεν μπορώ να πω το παραμικρό, διότι ο Ιβάγιο Βάνοβιτς ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Θα περάσουν λίγο οι ώρες και πριν η ομάδα να χωρίσει από το ξενοδοχείο θα αποφασίσει, γιατί θέλει να μιλήσει με τους παίκτες, θέλει να δει ποιοι είναι καλοί, πιο έτοιμοι από τους άλλους. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα ζυγίσει για να πάρει τη τελική. Καταλαβαίνω ότι δεν διαρρέουν πράγματα. Σίγουρα από θέλω σε το οποίο είσαι τιμωρημένο. Δεν διαρρέουν πράγματα, αλλά υπάρχει κάποιο παίκτη που δεν μπορεί να παίξει είτε από τραυματισμό είτε από ίωση. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, αλλά βέβαια στο 100% δεν είναι. Δεν ξέρει τουλάχιστον κάτι τέτοιο. Ξέρει γιατί το λέω αυτό. Γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να. Δεν έχουμε πληροφόρηση το τι γίνεται κάθε μέρα. Αυτό σου λέω. Μπορεί να μπορεί να γίνει κάτι που να μην το ξέρω. Είπε πιο πριν Πέμπτη Παρασκευή είχαμε βγει, δεν είχαμε πει τίποτα. Καταλαβαίνετε, δεν διαρρέουν πράγματα. Πέμπτη Παρασκευή δεν είπαμε τίποτα, να το εξηγήσω και αυτό. Γιατί υπάρχουν δύο φιλολογίε αυτέ. Η μία είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρουσίασε μαϊμού κρούσματα και το έκανε για να κερδίσει μια μέρα παραπάνω ξεκούραση. Ναι. Όσοι το γράφουν επώνυμα αυτό, όνομα επίθετο, μπορούν να μαθούν να το αποδείξουν. Ίσως χρειαστεί και να το αποδείξουν, γιατί είναι πολύ βαρύ να λες για θέμα υγείας ότι ο Παναθηναϊκός δήλωσε κρούσματα, ενώ είναι αποδειγμένα δηλωμένα τα κρούσματα και έχουν γίνει με όλες τις τους τρόπους τους σωστούς για να πάρουν τα δείγματα και να δουν ότι όντως. Δηλαδή δήλωσε κρούσματα τα οποία δεν υπήρχαν. Αυτό εννοείς. Πώς? Εννοείς ότι κάποιοι γράψαν ότι δήλωσε κρούσματα ενώ όσοι πάνε λίγο δεν πήραν. Εντάξει, αυτοί που το έγραψαν επώνυμα πιθανόν. Ωραία, εντάξει, θα πάνε φυλακή. Ωραία, ναι. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι την Παρασκευή δεν είπατε τίποτα. Λένε. Γιατί πώς την Παρασκευή το μεσημέρι δεν είπατε τίποτα. Δεν το βράδυ. Η απάντηση είναι απλή.
Η απάντηση είναι απλή. Ναι. Οι ομάδες δεν δημοσιοποιούν αυτά τα θέματα. Ακριβώς, αυτό σου λέω. Και αν οι ομάδες δεν τα δημοσιοποιήσουν, ναι, καλός ή κακός είναι άλλη κουβέντα αυτή. Εμείς δεν πάμε να πούμε τίποτα. Ναι. Μα όταν βγήκε σε εμάς δεν έχει τελειώσει προπόνηση, ρε. Τουλάχιστον σε εμάς τώρα δεν ξέρω μετά τι. Κοίτα, κυκλοφορούσαν φήμες ότι αυτός έχει, πώς το λένε, αυτός, αυτός και αυτός. Αλλά δεν μπορεί να σταθεί πάνω στη φήμη για να μην πει. Παραγωγή σότου είναι. Όχι σότου απαραίτητα. Αφήμες όμως. Ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά σήμερα ξέρεις τι γίνεται. Τι, όπως, το πρωί, άλλο αυτό, άλλο σου λέω τότε, ναι, την Παρασκευή. Όπως λοιπόν, όπως λοιπόν, ναι, εμείς την Παρασκευή μέχρι το Σάββατο πρωί, ναι, όπου το αίτημα έχει πάρει την Παρασκευή τώρα στη Super League, ναι, δεν μπορούσα να πούμε τίποτα για όλα αυτά. Προφανώς. Έτσι και η reporter ΑΕΚ και η ΑΕΚ δεν είπε τίποτα για τη σιώση, ναι, και τη γαστατερίτητα που είχε την παραμονή του αγώνα του Παναμαϊκού. Ναι. Θυμάστε εσείς πριν το μάτς ΑΕΚ Παναμαϊκού κάποιος να βγει το Σάββατο και να πει δεν θα παίξω τάδο παιδί για γαστατερίτητα. Εγώ δεν θυμάμαι. Λίγες ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι, είναι η τακτική των ομάδων αυτών. Ναι, εάν, εγώ αυτό κάνω το δικό μου, το πιο πιθανό είναι να μπλέξω. Και να μην μπλέξεις, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να σε... Μόνο αν πεις στην πηγή τότε. Δεν μπλέξεις εύκολα. Σου λες στην πηγή, ας πούμε, μου είπε η θεία μου η Μαριάννα, ας πούμε, ότι εγώ, το τάδε είναι... Ξέρεις, ναι, έχει ιός. Οκ. Okay. Ναι. Αν μπορείς να επικαλεστείς πηγή, έχει καλός. Αλλά από εκεί πέρα να πεις φήμες, θα μείνεις ξεκρέμαστος εντελώς, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Μα να σου πω και κάτι άλλο, Αντώνη. Ναι. Ξεκρέμαστος και μετά οι ομάδες, άμα θέλουν σε πάνε δικαστικά, και τρέχα γύρευε μετά. Κανένας δεν έχει πάει. Εντάξει, πες ότι σε πάνε δικαστικά. Ωραία, οκ. Okay. Ναι, και να τραβιές. Οκ, okay, ισχύει. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Okay. Δεν είναι τα ιατρικά απόρριτα, ναι, όλων των ομάδων. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες αυτό. Πρέπει να το σεβόμαστε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτή ναι, είναι η πραγματικότητα. Okay. Λοιπόν. Άλλο. Τίποτα. Εντάξει, σήμερα τώρα δεν ξέρουμε. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, έχει ένα σημαντικό ποσοστό για να πάρει το δάνειο, γιατί για μένα έχει το μάτσο δανάρι που είναι δύσκολο. Ναι. Εάν δεν κερδίσει και κερδίσει, η ΑΚ το πήρε. Γιατί νομίζω ότι. Είναι καλά, εντάξει, λίγο από το Βόλο θα το κάνει. Θα είναι μια διαδικασία τελευταία αγωνιστική. Ναι, ισχύει, καλά. Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Σκληρά λόγια, αλλά αληθινά πράγματα. Ναι, είναι στο τέλος, εντάξει. Κανένας δεν ρωτάει τι θα γίνει με τον Άρη στο Βικελίδης, να ξέρετε. Κανένας. Όλοι ρωτάνε τι θα γίνει στο Καραϊσκάκι. Ναι, γιατί όλοι το θεωρούν δεδομένο. Ανάμεσα στα δύο μάτσα, α πούμε. Αυτό λέω. Ρε παιδί μου, πες ότι ο Παναθηναϊκός χάνει και κερδίζει και ο Άρης την ΑΕΚ. Ναι. 20 χρόνια μίσος μετά. Έτσι δεν είναι για τον Άρη από πλευρά ΑΕΚ. Ναι. Του κόβει το άνθρωπο το πρωτάθλημα κανονικότατα. Μόνο αυτό δεν έχουμε δει φέτος μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, να ξέρεις. Αυτό που είπες τώρα μόνο. Αυτό, τι. Είναι αυτά τα δύο αποτελέσματα σήμερα. Δηλαδή έχουμε δει εκεί που όλοι περίμεναν ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ και είδαμε τα δύο χι. Ναι. Αυτό που λες τώρα το σενάριο δεν το έχει πει άνθρωπος. Ναι, δεν σου το λέω. Πιστεύει άνθρωπος. Γιατί λέγαμε την άλλη φορά τα δύο χ. Ναι. Μπράβο. Καλά, τα δύο χ κάποιοι τα λέγανε. Κανένας δεν το λέγε. Όχι, όχι. Πολύς αν κόσμος, το λέγε ένας φίλος. Πολλοί κόσμος έλεγε, να, ως πω Τσόχος για παράδειγμα. Έλεγε ότι δεν θα κερδίσουν οι ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός όλα τα παιχνίδια. Δεν θα κερδίσουν. Άλλο αυτό ρε εσύ τώρα και εσύ άντε τώρα. Τι να δώσει του Τσόχου, είπε ότι δεν θα κερδίσουν όλα τα παιχνίδια. Και εγώ πιστεύω θα τα κερδίσουν όλα. Ωραία. Ορίστε. Ναι. Ωραία, εντάξει. Αυτό να είναι όμως πούμε... κάτι άλλο. Δύο χ. Ποιος το είπε. Κανένας. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, να πούμε και κάτι άλλο. Τις 6 ώρα έχουμε ραντεβού οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο Καράβελ. Θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Να ενισχύσουν να τους πω εκτέλεσαν. Ναι, για να... Τι ώρα? Πριν φύγουν οι 6 ώρα, λίγο πριν φύγει η αποστολή για το Καρισκάκι. Ναι, μην πάνε και νωρίς και φωνάζουν πιο πριν. Ψυχολογικά, ηθικά κλπ. Ναι. Πάτε παιδιά μέσα στο Καρισκάκι τέτοιο στυλ. Έγινε.